με την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Ο κόσμος κατανοεί πάρα πολύ καλά, κατανοεί ποιος έφτασε τη χώρα στο σημείο που βρίσκεται τώρα. Όπως επίσης ο κόσμος επικροτεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιδεικνύει μηδενική ανοχή στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Και αυτό το οποίο περιμένει είναι την απόδοση της δικαιοσύνης, κάτι το οποίο έχει ήδη δρομολογηθεί. Και θέλω κλείνοντας να πω το εξής. Επειδή η χώρα βρίσκεται πραγματικά σε μια δύσκολη, ας πούμε, καμπή, θα ήταν εθνικά ωφέλιμο για την αντιπολίτευση, ειλικρινά εθνικά ωφέλιμο, εφόσον δεν έχουν την δυνατότητα να στηρίξουν αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνει η κυβέρνηση για να τελειώσει αυτή η διαδικασία, να τελειώσει η αξιολόγηση και να προχωρήσουμε στη μεγάλη συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους. Αφού λοιπόν δεν μπορείτε να το στηρίξετε, τότε τουλάχιστον θα ήταν πιο ωφέλιμο να σιωπήσετε. Δηλαδή αυτό. Να σιωπήσετε και να αναλογιστείτε. Να τελειώνω, να τελειώνω. Να σιωπήσετε και να αναλογιστείτε τις τεράστιες ευθύνες, που φέρετε και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Και αναφέρομαι βασικά στην τελευταία διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Για το που φέρατε τη χώρα, για τις λάθος κινήσεις τις οποίες κάνατε στα οικονομικά, για τις πολύ λάθος κινήσεις τις οποίες κάνατε, τις οποίες η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή καλείται να διαχειριστεί και διαχειρίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εγώ θέλω ένα πράγμα να πω. Ανέφερα προηγουμένως κάποιους στόχους. Να κάνω ένα αντίλογο. Αυτό το επιχείρημα σας δεν οδηγεί πουθενά, διότι όντως τα κάνανε, να μην πω τι, οι προηγουμένες κυβερνήσεις, αλλά αυτό δεν σας δικαιολογεί να φέρνετε κάθε ένα εξάμεινο ένα μνημόνιο. Συγγνώμη, κύριε Οικονομέα. Συγγνώμη. Εγώ θέλω να θυμίσω κάτι. Η οικονομία, έτσι όπως την άφησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, καταστράφηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει υπογραφεί τη συμφωνία. Έγινε μια συμφωνία το καλοκαίρι. Ναι, όχι, το λέει ελληνικός λαός. Έγινε μια διαδικασία στη Βουλή που στηρίχθηκε από την πλευρά τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας, να νομίζω να το έχετε αντίρρηση από αυτού. Και νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να πιστέψει, νοήμων άνθρωπος, ότι περιμένουμε από μια κυβέρνηση μέσα σε 1,5 χρόνο που είχε να αντιμετωπίσει τόσες πολλές δυσκολίες να θεραπεύσει τις παθογένειες πολλών ετών. Κλείνω. Το θέμα όμως είναι ότι αυτή η κυβέρνηση και αντιστέκεται και διαπραγματεύεται και σαφέστατα δεν υποκύπτει στους δανειστές όπως πράγματι εσείς. Να σας θυμίσω, όταν οι δανειστές ζητούσαν 5, εσείς ήταν πρόθυμοι και δίνατε 10.